η Ελλάδα της κρίσης και η χώρα των αντιθέσεων. Στη Βαρβάκιου, ελάχιστοι καταναλωτές ψωνίζουν κρέας ή ψάρια. Την ίδια ώρα, οι πωλήσεις κοσμημάτων και ηλεκτρικών ειδών σημειώνουν σημαντική αύξηση. Αυτές είναι οι αντιφατικές εικόνες της ελληνικής αγοράς. Μόλις έκλεισαν τράπεζες, τις δύο πρώτες μέρες δεν είχαμε καθόλου δουλειά. Μόλις άρχισε να ψιθυρίζεται το κούρεμα καταθέσεων, ο κόσμος άρχισε να στοχεύει στην αγορά των προϊόντων και σταδιακά, μέρα με τη μέρα, βλέπουμε το τζίρο μας να διπλασιάζεται. Βεβαίως, με τετά δεν κινούνται καθόλου. Στη Βαρβάκιο, οι καταναλωτές είναι επιφυλακτικοί και μετρημένοι στις αγορές τους. Οι έμποροι βλέπουν ανθρώπους κακόκεφους και προβληματισμένους. Κάπως έτσι νιώθουν και οι νέοι άνθρωποι. Και επειδή δεν είναι πια στο χέρι μας το τι θα γίνει, ο κόσμος είναι πιο μαγκωμένος. Προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ακόμα ότι του έχουν βάλει δερβέναγα και στο πορτοφόλι του αυτή τη φορά. Με τα capital controls δεν έχει αλλάξει η ζωή, γιατί πάντοτε είχαμε μάθει στα λίγα. Απλά τώρα είναι ακόμα πιο άσχημο, γιατί βλέπεις ουρές, τα ATM, τα πάντα, βλέπεις ο κόσμος ότι παιδεύεται και είναι πολύ άσχημο αυτό. Γυρνάς πίσω πάρα πολλά χρόνια. Δύσκολες ημέρες και στην Ερμού, όπου στα περισσότερα μαγαζιά δεν μπαίνει πελάτης. Οι πωλήσεις ρούχων και παπουτσιών έχουν μειωθεί σημαντικά. Πριν από λίγο καιρό ήταν πολυτέλεια, σήμερα διέξοδος. Οι Έλληνες φοβούνται το κούρεμα καταθέσεων, γι' αυτό με τις κάρτες αγοράζουν ψυγεία, τηλεοράσεις και πλυντήρια. Ενώ λοιπόν κάποιοι επιχειρηματίες δεν σταυρώνουν πελάτη, κάποιοι άλλοι κάνουν χρυσές δουλειές. Από την Αθήνα για το Euronews, Απόστολος Τάικος.